Δεν μπορώ να δώσω εγώ 940 ευρώ χωρίς να έχω καταναλώσει ούτε μία κιλοβατόρα. Με κατεβασμένο το διακόπτη την περίοδο της καραντίνας καλείται να πληρώσει ρεύμα ύψος 940 ευρώ. Απίστευτο και όμως πραγματικό. Όπως καταγγέλει στο τηλεοπτικό φακό ο ιδιοκτήτης καταστήματος Γιάννης Μαστρογιαννάκης. Είναι απαράδεκτο να συμβαίνει κάτι τέτοιο και σε καιρό κρίσης τώρα που ο κόσμος δεν έχει λεφτά και ήταν και κλειστές οι επιχειρήσεις και δεν μπορεί ο κόσμος να τα βγάλει πέρα και να σου χρεώνουν αυτή τη ΔΕΗ 1000 ευρώ, τα 940 ευρώ χωρίς να υπάρχει κατανάλωση. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε. Δηλαδή ποιος τους νομιμοποιεί να το κάνουν αυτό το πράγμα και να χρεώνουν στους καταναλωτές τέτοια υπέρογκα ποσά. Ο ίδιος πληροφορήθηκε το γεγονός στην προσπάθειά του να κάνει διακανονισμό για παλιά οφείλη με τον υπάλληλο να τον ενημερώνει για το νέο οφειλόμενο ποσό ύψος 940 ευρώ. Ο κύριος Μαστρογιαννάκης δεν πίστευε σε αυτιά του, καθώς ο ίδιος είχε κατεβασμένο το διακόπτη την περίοδο της καραντίνας. Στη ΔΕΗ όφειλα ένα ποσό. Πήγα να κάνω διακανονισμό. Είχα δώσει την προκαταβολή κανονικά. Και μετά που έδωσα την προκαταβολή μου λένε ότι εκδόθηκε και ο καινούριος λογαριασμός, ο οποίος είναι λέει 940 ευρώ. Χωρίς να έρθουν να κάνουν καταμέτρηση, να δουν πόσες κιλοβατόρες έχω τέλος πάντων και να μου χρεώσουν κανονικά την κατανάλωση που έχω κάνει, αυτοί βάλανε κατά προσέγγιση το λογαριασμό. Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση της κατανάλωσης προκειμένου να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, υποστηρίζει ο ίδιος. Αλλά 940 ευρώ είναι ένα ποσό τεράστιο, είναι ένα μηνιάτικο τέλος πάντων και με κατεβασμένο το διακόπτη. Εκτός από μένα διαμαρτυρηθήκαν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι το κάναμε συζήτηση εδώ πέρα και μου είπαν και αυτοί ότι έχουν το ίδιο πρόβλημα. Μου είπαν να πάω προσωπικά στη ΔΕΗ, να πάω να βρω τον ίδιο το διευθυντή και να τους πω να έρθουν να μετρήσουν την κατανάλωση που υπάρχει, αυτή η λίγη που μπορεί να υπάρχει από ένα φως ασφαλείας που είχα αφήσει εγώ εδώ πέρα.